Μια κομμεντή για την παράνοια της μουσικής βιομηχανίας είναι η ταινία «Όνειρα στην Καλιφόρνια» που προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες. Πρόκειται επί της ουσίας για μια πιο ανάλαφρη εκδοχή του «A Star is Born» με μπόλικη χολιγουντιανή άβρα. Τα «Όνειρα στην Καλιφόρνια» είναι μια ιστορία με επίκεντρο τον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας του Λος Άντζελες, με ηρωίδα την Grace Davis, μια σούπερ στάρ της οποίας το φωνητικό ταλέντο αλλά και ο υπέρμετρος εγωισμός έχουν φτάσει στα ύψη. When I first read The High Note, which was not called The High Note when I first read it, I was blown away and I knew this was a role that I wanted for numerous reasons. The overarching theme of pursuing your dreams and not letting anyone's, any naysayers, any circumstances, any time of your life prevent you from being who you are. Η Μάγκη είναι η παραμελημένη προσωπική βοηθός της, η οποία έχει περιοριστεί στο να κάνει τα καθημερινά θελήματα, χωρίς όμως να εγκαταλείψει το παιδικό της όνειρο, που είναι να γίνει μία μέρα η ίδια μουσική παραγωγός. Working with a mostly female cast and crew was really cool. I think it lends a specific tone and an energy to the movie and to the scene. Όταν ο μάνατζερ της διάσημης τραγουδίστριας παρουσιάζει στη Μάγκη μια εναλλακτική επιλογή που μπορεί να αλλάξει την πορεία της καριέρας της, η Μάγκη και η Grace καταστρώνουν ένα σχέδιο που είναι πιθανό να αλλάξει τις ζωές τους μία για πάντα. He started off hating Maggie and then, you know, by the end of the movie he's mustered up some respect for. And so that's a journey. Τα όνειρα στην Καλιφόρνια κάνουν την ελληνική τους πρεμιέρα την καλοκαιρινή σεζόν.